Τα καταστήματα επιστρέφουν, κυρίες και κύριοι, στη μέθοδο του click away. Είναι υποτονική σήμερα η αγορά και απογοητευμένοι οι έμποροι, όπως θα μας πει ο Βασίλης Πανός. Και βέβαια θα πρέπει να σου πω, Λίνα, πως έχει ξεκαθαριστεί από την κυβέρνηση πως το εξής, η αγορά θα λειτουργεί με τη μέθοδο του ακορντεόν, που σημαίνει από την πλήρη λειτουργία μέχρι το lockdown, με ενδιάμεσες τάσεις, το click away, το click inside ή το συνδυασμό τους, όπως συμβαίνει σήμερα. Βέβαια να σου πω πως αυτή τη στιγμή η αγορά βιώνει ένα άτυπο lockdown εξαιτίας του καιρού. Τα χάλασε τους εμπόρους ο καιρός. Βλέπεις ότι η εικόνα της Ερμού δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την εικόνα που αποτυπώσαμε όλες τις προηγούμενες μέρες. Είτε τα καταστήματα ήταν ανοιχτά, είτε το Σαββάτο που λειτουργήσαν με την πρώτη μέρα με τη μέθοδο του click away και του click inside. Θα πρέπει να σου πω το εξής, ότι παραδόξως οι έμποροι λένε πως ρόλο σε αυτό έπαιξε και το γεγονός πως κάποιες μεγάλες πολυεθνικές αλυσίδες επέλεξαν να μην ανοίξουν τα καταστήματά τους και να εξυπηρετήσουν τον κόσμο με το click inside για τους δικούς τους λόγους. Αυτό όμως είχε άμεση επίδραση στη ροή του κόσμου στην κεντρική αγορά, σε κεντρικές αγορές όπως είναι η Ερμού, και τα αποτελέσματα είναι η εικόνα που σας μεταδίδουμε αυτή την ώρα. Βεβαίως παίζει το ρόλο του και ο καιρός. Τώρα, τι εκτιμήσεις κάνουν οι έμποροι με τα νέα δεδομένα? Λένε ο αρχικός στόχος, όταν η αγορά μιλούσε για συνολικό τζίρο εκπτωτικό της τάξης του 2,5 δις ευρώ, κανονικές συνθήκες συνήθως υπολογίζεται γύρω στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ αυτός ο τζίρος. Τώρα, με αυτόν τον τρόπο λειτουργίας και με το ενδεχόμενο ότι πιθανόν να πάμε σε επιδείνωση των μέτρων και όχι σε βελτίωση, αυτό φοβούνται οι ίδιοι, τουλάχιστον αυτό μας μεταφέρουν, μιλάνε για μια περαιτέρω μείωση του τζίρου, που ο οποίος με τα βίας θα καταφέρει να φτάσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Θα σου πω πως η κίνηση είναι ιδιαίτερα υποτονική, το click away και το click in shop λειτουργεί, αλλά χωρίς πελάτες τι να το κάνεις.